Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θόδωρο Τσούχλο, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε. Γεια σας. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα με τους εμβολιασμούς και να μας πείτε, αν έχετε την πληροφόρηση, αν οι εκκλήσεις του Πρωθυπουργού και της πολιτείας στους ανεμβολίαστους συναδέλφους σας έχουν πιάσει τόπο, αν έχετε στοιχεία ότι έχουν αυξηθεί τα ραντεβού για τους λειτουργούς μέσης εκπαίδευσης. Όπως γνωρίζετε, από τον Ιανουάριο μήνα είχαμε δώσει μεγάλη μάχη για την προτεραιοποίηση των εμβολιασμών στους εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Και θυμάστε και τα βήματα που είχαν γίνει στα ειδικά σχολεία με τα διάθετα εμβόλια και με την πλατφόρμα στις 21 Απριλίου που άνοιξε τελικά για μας. Εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο όχι απλώς παροτείνουμε, αλλά με κάθε μέσο προσπαθούμε να καλέσουμε τους συναδέλφους, οι οποίοι δεν είναι μεγάλος αριθμός. Αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία που έχουμε έχουν υπερβεί στη δευτεροβάθμια τουλάχιστον το 80%. Αν μιλήσουμε για όσους έχουν εμβολιαστεί, όσους έχουν νοσήσει τώρα τελευταία, είναι ένας πολύ μικρός αριθμός συναδέλφων που τους απαγορεύουν οι... Μισό λεπτό. 20% δεν είναι λίγο και όπως μου εξηγούσαν τις προηγούμενες ημέρες, αυτό ανεβαίνει γιατί στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι πολύ ψηλότερο το ποσοστό. Άρα στη δημόσια εκπαίδευση είναι κάτω από 80. Όχι, έδωσε κάποια στοιχεία στα οποία νομίζω εμείς σαν δευτεροβάθμιο είμαστε πρώτοι σε εμβολιασμούς. Mm-hmm. Γιατί δώσαμε μια μάχη, δεν ξέρω πόσο ήταν αποδοτική, τουλάχιστον όμως είχε αποτελέσματα. Άρα δεν θα έχετε πρόβλημα εφόσον έχουν εμβολιαστεί τόσο πολύ να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για τους εκπαιδευτικούς? Να σας πω κάτι. Άλλο εμβολιασμοί χωρίς αστερίσκους και άλλο υποχρεωτικότητα και με ποινές κιόλας, έτσι. Καταρχάς δεν υπάρχουν ακόμα ποινές γιατί ακόμα δεν έχει γίνει υποχρεωτικός. Και πιθανότατα δεν θα γίνει από ό,τι μαθαίνω. Αλλά το ζήτημα είναι, κύριε πρόεδρε, τι λέτε στους γονείς ή στους συναδέλφους σας που έχουν σπεύσει να εμβολιαστούν για τον κίνδυνο που διατρέχουν όταν το 20% του συναδέλφου τους θα μπει και αυτό σε τάξεις το επόμενο φθινόπωρο? Εκτιμούμε ότι θα είναι πολύ μικρότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου κατά πρώτον. Έχετε στοιχεία γι' αυτό? Δηλαδή έχουν αυξηθεί τα ραντεβού του Ιουλίου? Υπάρχει ροή αυτή τη στιγμή. Mm. Και από ό,τι φαίνεται και η κυβέρνηση με κάθε προσπαθεί να την ενισχύσει αυτή τη ροή. Ναι. Και έχουμε μπροστά μας 5-6 εβδομάδες. Θα επιμείνω εγώ. Εφόσον 9 στους 10 θα έχουν εμβολιαστεί, γιατί δεν θέλετε να είναι 10 στους 10, να είναι υποχρεωτικό εμβολιασμό? Τι σας πειράζει? Επαναλαμβάνω ότι η ΟΛΜΕ κατά πρώτον δεν έχει ακόμα αποφασίσει. Η ΑΔΔΗ έχει βγάλει μια ανακοίνωση πριν μια εβδομάδα περίπου, mm-hmm. όπου μιλάει για εμβολιασμούς χωρίς αστερίσκους και με παρότρινση των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά δεν αποδέχεται την υποχρεωτικότητα ή το ποινολόγιο δηλαδή. Πότε θα αποφασίσετε εσείς για τις θέσεις? Εάν όλα πάνε καλά την Τετάρτη, γιατί το θεωρώ μείζον θέμα, mm-hmm. και εκεί ακριβώς χρειαζόμαστε και την συνεπικουρία και της Υπουργού Παιδείας και του Υπουργού του κ. Κικίλια. Και ξέρετε κάτι, επειδή ο Πρωθυπουργός μας κάλεσε πριν μερικές ημέρες το οποίο ασμένως εμείς το έχουμε αποδεχτεί, θα ήταν καλό να γινόταν και μια συνάντηση ακόμα και με τον κύριο Μητσοτάκη, αποκλειστικά για το θέμα των εμβολιασμών. Δεν πάμε τώρα να υποκλέψουμε μια συνάντηση και να συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Όχι, αλλά τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, ο Υπουργός Παιδείας και ο Υπουργός Υγείας? Τι θα μπορούσε παραπάνω? Κατά πρώτον, ο Υπουργός Υγείας, πέρα από ότι είναι Υπουργός Υγείας, είναι και γιατρός. Να έχουμε κι εμείς κάποια όπλα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή ακούμε πολλά και διάφορα, αλλά όλα αυτά μέσα από εσάς, μέσα από την μαζική ενημέρωση από εσάς. Τι ακούτε δηλαδή που σας ανησυχεί? Όχι, ακούμε όλες τις εκτιμήσεις που γίνονται, τις μεταλλάξεις, τους κινδύνους. Αυτά τα λένε οι επιστήμονες. Τα λέει η κυβέρνηση δύο φορές την εβδομάδα, τα λένε δηλαδή, και... Θα ήταν κακό, κοιτάξτε, δεν ζούμε στην εποχή των ευγενών και των μη ευγενών. Θα ήταν καλό τουλάχιστον και οι επιστήμονες να μας συναντήσουν μια φορά, οι δημοξιολόγοι, οι ΟΔΗ. Και ο κύριος Κικίλιας θα μπορούσε να μας συναντήσει. Αλλά νομίζω ότι μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό
θα έδινε το τεκτήρισμα για το σπίτι. Μακάρι να γίνει. Πάντως συμφωνούμε όλοι ότι, ότι το 22 θα πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, μάλλον το Σεπτέμβριο του 21, να ανοίξουν τα σχολεία κανονικά. Να μπαίνουμε όλοι φυσικά, να μπαίνουν, φυσικά, αλλά υπάρχουν και άλλες παράμετροι. Για πέστε μας, να ξέρουμε κι εμείς. Η αρέωση των τμήματων, ναι, που δυστυχώς δεν προχωράει ούτε και φέτος, γιατί δεν υπάρχει καμία κίνηση από το Υπουργείο. Για να προχωρήσει χρειάζονται, επειδή το έχουμε ρωτήσει, χρειάζονται περισσότερες σχολικές αίθουσες. Αυτές δεν φτιάχνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Κατά πρώτη, υπάρχουν πολλά σχολεία τα οποία έχουν κλειστές αίθουσες, έτοιμες. Ναι. Οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε αυτά. Θα πρέπει να ανοίξουν αμέσως, βέβαια. Ναι. Αν υπάρχουν κλειστές αίθουσες, προφανώς πρέπει να ανοίξουν. Ναι, αυτό δεν συνέβη όμως όταν ξανά άνοιξαν τον. Γιατί δεν έχουν καθηγητές αρκετούς, γιατί δεν είναι. Πώς μπορεί να μια αίθουσα να είναι κλειστή. Απλά δεν υπήρχε κανείς. Ναι, συμφωνώ ότι ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις και σε άλλες περιπτώσεις, γιατί έχουμε και σχολεία με μια μικρή έτσι πρόνοια μπορούν να ανοίξουν το Σεπτέμβριο. Στην περιφέρεια ειδικά κλείσαν αρκετά σχολεία την προηγούμενη δεκαετία. Έχουμε δηλαδή την υποδομή. Mm-hmm. Θα μπορούσε να βοηθήσει και η εκκλησία και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά σίγουρα χρειάζονται κάποια χρήματα, έστω και λίγα, για τη συντήρηση αυτή. Και χρειάζονται πιθανόν και κάποια εκπαιδευτική. Αλλά είδατε φέτος έχουμε 10.700 νέους διορισμούς. Που σημαίνει ότι αρκετοί που θα διοριστούν φέτος, μετά από 12 έτη αδιοριστίας και μηδενικών διορισμών, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και σε αυτές τις περιπτώσεις. Μα νομίζω γι' αυτό γίνεται. Ξέρετε κάτι, καλή θέληση χρειάζεται και διάλογος. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι τώρα. Όταν συζητάμε για τον εμβολιασμό, που πρέπει να είναι καθολικό στον κλάδο σας για λόγους που δεν χρειάζεται να αναλύσουμε. Κάνουμε όμως και τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν. Και ζητάτε ραντεβού με τον Πρωθυπουργό. Ναι, μου ακούγεται λίγο ως υπεκφυγή, διότι υποθέτω ότι με την Υπουργό Παιδείας μιλάτε, έτσι δεν είναι? Με την κυρία Κεραμέως μιλάμε συχνά, ναι. Ωραία, δεν έχετε πάρει όλες τις απαντήσεις που χρειάζεστε? Γιατί θα ήταν τόσο κακό δηλαδή να μας δεχτεί? Καθόλου. Πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν, και σας επαναλαμβάνω, όχι για να κάνουμε συζήτηση για οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν πάμε τώρα να δούμε τον Πρωθυπουργό για τα άλλα προβλήματα που έχουμε. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Που αυτό θα αναδείχνει ακριβώς και την υπευθυνότητα της ΟΛΜΕ, αλλά και την. Μακάρι να γίνει. Μαζί σας είμαστε. Μακάρι να γίνει. Ναι. Το τελειώνουμε εδώ και ίσως είναι και πιο εύκολο να δούμε και τον κύριο Κικίλια. Τώρα την κυρία Κεραμέως μπορούμε να επικοινωνήσουμε με διάφορους τρόπους μαζί της. Ας πάμε στα άλλα θέματα που σας απασχολούν. Ναι, τώρα συνδέεται το επόμενο. Η αξιολόγηση. Τα τεστ, τεστ, ξέρετε, τα οποία λειτουργήσαν μέχρι ένα σημείο. Δυστυχώς αυτά κάποια στιγμή μειώθηκαν, όπως είδατε, από 2-1. Νομίζουμε ότι πρέπει να επανέλθουν πάλι από τις αρχές Σεπτεμβρίου και να υπάρχει και η πρόνοια του ΕΟΔΗ πάντα. Δηλαδή πάντως όταν ΕΟΔΗ έχουμε τα εμβόλια, τα τεστ δεν έχουν καμία σημασία πια. Όταν 9 στους 10 θα είναι εμβολιασμένοι. Για τα παιδιά λέμε. Για τα παιδιά επίσης θα είναι εμβολιασμένα. Προσπαθεί η κυβέρνηση να εμβολιάσει όσο μπορεί περισσότερο. Ειδικά τα παιδιά των γυμνασίων, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι μικρός αριθμός. Ειδικά στα παιδιά των γυμνασίων, εκτιμούμε θα είναι μικρός αριθμός. Μεγαλύτερο στο Λύκειο βέβαια. Ναι. Αλλά θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Τα αυτοδιαγνωστικά τεστ βοήθησαν. Τώρα, αν σας ζητήσει να σας δει ο Πρωθυπουργός, και νομίζω γι' αυτό δεν σας βλέπει. Εμεί ζητάμε να τον δούμε κατά Ναι. Αν το αποδεχθεί και σας δει, πριν απ' όλα θα σας ρωτήσει το εξής. Συμφωνείτε με την αξιολόγηση που θεσπίζει το νομοσχέδιο? Είπαμε να μην συζητήσουμε μαζί του για αυτά τα θέματα. Ένα νομοσχέδιο που συζητείται από σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Είναι δυνατόν να βγει εκτός ατζέντας? Η στήριξη του κύριου Μητσοτάκη. Δεν νομίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός διαφωνεί και η κυρία Κεραμέως προχωράει σε όλα αυτά από μόνη της. Μα δεν συζητάμε για την κυρία Κεραμέως, για τους εκπαιδευτικούς συζητάμε. Εσείς, εξ όσων γνωρίζω, έχετε αντιρρήσεις, όχι εσείς προσωπικά. Η ΟΛΜΕ έχει αντιρρήσεις για την αξιολόγηση, η οποία ήταν να θεσπιστεί τον Απρίλιο, πάγωσε, πάει να θεσπιστεί τώρα από το νέο έτος και πάλι έχετε αντιρρήσεις. Γιατί έχετε αντιρρήσεις? Η περίφημη αυτοαξιολόγηση, η οποία δεν προχώρησε. Γιατί έχετε αντιρρήσεις στην αξιολόγηση? Έχουμε αντιρρήσεις κατά τον γιατί θεωρούμε ότι δεν μόρφωση. Τι θεωρείτε? Το χάσαμε. Για πέστε μας. Κάνει διακοπές μερικές φορές το κινητό σας. Έχει χαθεί η επιμόρφωση. Είναι κάτι που δεν υπάρχει στην εποχή μας, που σημαίνει ότι το χάνουμε εύκολα. Η επιμόρφωση σημαίνει ότι είναι καθολική, είναι
και για τους συναδέλφους τώρα που μπαίνουν 11.700 συναδέλφους να επιμορφωθούν πραγματικά, να έχουν μια εισαγωγική επιμόρφωση, πρέπει να είναι περιοδική, να είναι και ουσιαστική και επαναλαμβάνομαι. Ασφαλώς. Ναι, για να γίνει η επιμόρφωση δεν πρέπει πρώτα να αξιολογηθεί σε τι επίπεδο είναι οι γνώσεις του εκπαιδευτικού που μπαίνει στην τάξη. Δηλαδή η επιμόρφωση είναι ποινή και μορφή σοφρονισμού. Όχι, αντίθετα. Απλώς λέω ότι ένας δάσκαλος ο οποίος κάνει άριστα τη δουλειά του, και υπάρχουν τέτοιοι δάσκαλοι και καθηγητές, θα αξιολογηθεί το ίδιο με έναν δάσκαλο που δεν κάνει καθόλου καλά τη δουλειά του, γιατί δεν έχει είτε τη μόρφωση είτε την παιδεία να το κάνει. Όλοι χρειαζόμαστε επιμόρφωση. Δεν σημαίνει αν κάνουμε καλά ή λιγότερο καλά κάτι, γιατί είναι και οι συνθήκες που το κάνουμε αυτό. Είναι και το περίφημο feedback, το παιδαγωγικό, που υπάρχει χημεία όπως και στη ζωή. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, αυτό τώρα που λέτε, δεν σας τιμά ως ΟΛΜΕ πάλι, επαναλαμβάνω, όχι σας προσωπικά. Διότι όταν λέτε ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται επιμόρφωση, είναι ουσιαστικά σαν να αναγνωρίζετε ότι δεν είναι ικανοί να μπουν στην τάξη. Μα κοιτάξτε, σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα, ειδικά της Δυτικής Ευρώπης και όχι μόνο, η επιμόρφωση είναι βασικό στοιχείο. Προφανώς είναι, αλλά πρέπει να γίνει και αξιολόγηση. Η άρνηση της αξιολόγησης προσβάλλει τους καλούς καθηγητές, κύριε Τσούχλου. Εδώ δεν κοιτάξτε κάτι. Η έννοια του καλού και του κακού. Δεν υπάρχουν καλοί. Εγώ είχα καλούς καθηγητές που ήταν καταπληκτικοί, καθηγητές που ήταν πάτη. Και πήγαινα σε ιδιωτικό σχολείο. Λοιπόν, σίγουρα υπάρχουν και στη δημόσια εκπαίδευση. Σκεφτείτε ότι ακόμα και ο σχολάρης δεν θα μπορούσε να τρελαίνει στο θέμα αυτό. Ναι, θέλω να πω, δεν δέχεστε εσείς ότι υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί και άλλοι λιγότερο καλοί. Αυτό είναι σχετικό με βάση και τις συνθήκες που εργάζονται οι συνάδελφοι. Και αν διδάσκουν το μάθημα της ειδικότητάς τους, γιατί στο ειδικό σχολείο, από ό,τι ξέρω, το σχολείο προσλαμβάνει το φιλόλογο και τα φιλολογικά και πάει λέγοντας. Δεν μπορεί ένας φιλόλογος που να διδάσκει φιλολογία να είναι χειρότερος από έναν άλλο που διδάσκει φιλολογία και να είναι πολύ καλός. Κρυβόμαστε στον δάχτυλό μας. Οι φιλόλογοι διδάσκουν και θρησκευτικά και γεωγραφία και κοινωνικές επιστήμες. Άλλο λέω. Δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους καθηγητές. Καλά, οι διαφορές υπάρχουν. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ποιο είναι το πρόβλημα να μην αξιολογηθούν? Και στα πέντε δάχτυλα του υπάρχουν διαφορές. Ακριβώς. Και επιπλέον, κύριε Τσούχλο, δεν λέει κανείς ότι θα αξιολογήσει τους εκπαιδευτικούς για να διώξει τους κατάλληλους, ακριβώς για να τους κάνει καλύτερους. Αλλά αν δεν διαπιστώσει ποιοι είναι καλοί και ποιοι όχι, πώς θα παρέμβει στους πιο αδύναμους? Για μας είναι λαθασμένη άποψη. Χρειάζεται γενικά να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα επιμόρφωσης, η οποία έχει καθεί εδώ και 23 χρόνια από εποχή Σουφλιά. Είναι η τελευταία φορά που υπήρξε πραγματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, πάνε 23 χρόνια. Με όλες τις κυβερνήσεις που ακολούθησαν, έτσι, όλων των αποχρώσεων. Από εκεί και πέρα, αφού υπάρχει αυτή η επιμόρφωση, μετά πρέπει να προχωρήσουμε βήμα-βήμα σε αυτό που λέτε εσείς, αλλά όχι με τα μονοπρόσωπα όργανα τα οποία παρουσιάζει το κράτος. Δηλαδή, αυτή η φυνή παρουσιάζει έναν αφέντη, έναν με πάρα πολλές αρμοδιότητες διευθυντή σχολικού. Πολιτής μονάδας. Αυτό δεν πρέπει να είναι ο διευθυντής. Όχι, δεν πρέπει να είναι ενός άνδρος ή μιας γυναίκας. Πώς να είναι? Εσείς στο σχολείο σας δεν θα μπορούσατε να αξιολογήσετε κάποιους καθηγητές που έχετε μαζί συναδέλφους σας? Ποιοι είναι καλύτεροι από άλλους? Εσείς λέω, τη γνώμη σας. Σαν διευθυντής. Εσείς, σαν εκπαιδευτικός. Αν δεν το κάνει ο διευθυντής που τον παρακολουθεί μέρα-μέρα, ποιος θα το κάνει? Ορίστε. Λέω, αν δεν το κάνει ο διευθυντής που παρακολουθεί τον εκπαιδευτικό μέρα με την ημέρα, ποιος θα το κάνει? Μα με συγχωρείτε τώρα, αν μπω εγώ στην τάξη μέσα και κάνω μαθηματικά, ναι, μπορεί να μου στήσουν ένα παιχνίδι και να λένε πράγματα απίθανα και εγώ να νομίζω ότι κάνω το καλύτερο μάθημα. Αν έχει συνοηθεί ο συνάδελφος. Μα τώρα τι λέτε, κύριε Τσούχλο? Τα παιδιά δεν ξέρουν ποιοι είναι οι καλοί καθηγητές και ποιοι όχι. Τα παιδιά δεν ξέρουν. Αν κάνω εγώ λατινικά και έρθει ο μαθηματικός, μπορεί να λέει ότι θέλω στη μετάφραση. Θα ξέρω ο μαθηματικός στα λατινικά. Μα τώρα κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Ξέρουν τα σχολεία, τα παιδιά δεν ξέρουν ποιοι καθηγητές. Θα πάω σε τον καθηγητή, είναι καλό. Γιατί κρυβόστε πίσω το δάχτυλό σας? Μα τι μου λέτε τώρα? Θέλετε να μας πείτε ότι όλοι οι καθηγητές είναι αυθεντίες? Ωραία, τότε λοιπόν όλοι να γίνουμε αξιολογητές όλων. Γιατί να είναι μόνο διευθυντής? Όχι, κύριε Τσούχλου, αλλά από την άλλη πλευρά. Κάποιος πρέπει να αξιολογεί. Κάπου να ξεκινήσουμε. Όλοι, ο σύλλογος. Ο σύλλογος, να αξιολογεί ο σύλλογος. Μα ο σύλλογος έχει ξεκινήσει να το κάνει αυτό. Με την αλήθεια, η οποία βρίσκεται κάπου έξω και δεν πρέπει να την κρύβουμε, αφού πιστεύετε ότι έτσι είναι. Δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι. Γιατί αν μπορώ να παρακολουθήσω ένα μάθημα
για να αξιολογήσω, θα πρέπει να γνωρίσω και το γνωστικό αντικείμενο. Αλλά ο διευθυντής δεν μπορεί να το κρίνει αυτό. Όχι βέβαια, γιατί ο διευθυντής έχει μια συγκεκριμένη ειδικότητα. Ποιος θα μπορούσε να το κρίνει? Αν δεν μπορεί ο διευθυντής, ποιος θα μπορούσε? Γιατί ξέρετε, όταν αρνείσαι κάτι, πρέπει να φέρεις και μια πρόταση που να είναι ενδεχομένως πιο λειτουργική. Εμείς να την ακούσουμε. Αλλά δεν ακούμε καμιά πρόταση. Να τη συζητήσουμε. Όπως και τόσα χρόνια που λέτε από την εποχή σου φλιά, επειδή υπήρξαν εκπαιδευτικοί για τις οποίες υπήρξαν καταγγελίες, δεν είδαμε ποτέ η εκπαιδευτική κοινότητα να απομακρύνει έστω και έναν που κρίθηκε ακατάλληλος. Βρίσκονται γονείς σε απόγνωση από ακατάλληλους εκπαιδευτικούς. Ακόμα και εκπαιδευτικοί. Για λίγους, δεν λέω. Κάνανε διάφορα με τα παιδιά. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Υπάρχουν νόμοι τους οποίους καλείται ο διευθυντής σχολικής μονάδας ή ο διευθυντής δευτεροβάθμιας και πάει λέγοντας να τους λειτουργήσουν. Υπάρχουν. Και εν πάση περιπτώσει, κάποιος αποφασίζει. Πολλά αρνητικά που έχετε δει μέσα στην εκπαίδευση ή κάποια αρνητικά είναι συγκεπάγοντες. Και οι αρμόδιοι δεν επιτελούν το καθήκον του. Η κυρία Επικεραμέως είπε ότι όσοι, αν συνεχίσετε να αρνείστε την αξιολόγηση, θα προχωρήσει σε μειώσεις μισθών. Αυτό... Κυρία Κεραμέως, ενώ έλεγε ότι είναι μια απαλή διαδικασία η οποία. Αναγκάζεται. Με συγχωρείτε, αναγκάζεται. Όταν λέει αξιολόγηση και εσείς λέτε όχι. Φοβάται τι δηλαδή? Φοβάται τη δημοκρατία, τον συνδικαλισμό, την πλειοψηφία? Φοβάται το χαμηλό επίπεδο της εκπαίδευσης. Την απραξία φοβάται. Για ποιο λόγο? Γιατί το γνωρίζει, μήπως? Μα άμα δεν μπορεί να αξιολογήσετε, πώς δεν το γνωρίζει? Το γνωρίζει. Πρώτα δεν το γνωρίζει. Λογικό. Μα άμα δεν αξιολογηθείτε, πώς θα το γνωρίζει κάποιος, κύριε Τσουκλό? Μα με συγχωρείτε τώρα, επαναλαμβάνω. Βλέπετε λοιπόν ότι ακόμα του υπουργού, οι οποίοι στην αρχή ήταν μελισσάλαχτες, ότι δεν θα πειράξουμε κανέναν, αν δεν επιμορφώσουμε κάποιον που θα θεωρούμε ότι δεν είναι καλός. Όλοι οι άλλοι είναι καλοί και δεν χρειάζονται επιμόρφωση. Ωραία. Τώρα περνάει σε ποινές, σε απειλές. Σε ποινές, γιατί αρνείστε να κάνετε το ένα. Και να εφαρμόσετε ένα νόμο που έχει ψηφιστεί από την Βουλή των Ελλήνων. Είσαστε στην ΕΣΥΑ. Ναι. Αν φτάσουμε στη λογική της κυρίας Κεραμέως, αν η ΕΣΥΑ προκηρύξει μια στάση, μια δράση, μια κινητοποίηση και εσείς την ακολουθήσετε, ή θα απαφείτε τα καθήκοντά σας ή θα απολυθείτε. Εμείς αξιολογούμαστε κάθε μέρα. Σας εξηγώ ότι δεν μπορείτε λοιπόν να επιτελέσετε το συνδικαλιστικό σας καθήκον. Θα πάψετε πια λοιπόν. Θα πρέπει δηλαδή να σταματήσει να υπάρχει συνδικαλισμός. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, κύριε Τσούκλου. Όχι, το ίδιο πράγμα είναι. Αποφασίζει ο κλάδος. Η ΕΣΥΑ δεν έχει αρνηθεί ποτέ να εφαρμόσει νόμο. Η ΕΣΥΑ. Μα με συγχωρείτε τώρα. Μα τι λέτε τώρα. Μπορεί να διαμαρτύρεται για κάποια πράγματα, αλλά όταν ψηφίζεται ο νόμος, είναι νόμος του κράτους. Τέλος. Για οποιοδήποτε πράγμα λέμε τώρα, η ποινή θα υπάρχει. Τότε χαθήκαμε. Πάβει η έννοια της δημοκρατίας, του συνδικαλισμού, του λόγου. Ο νόμος λοιπόν τώρα θα λέει ότι θα πρέπει να αξιολογηθούν οι καθηγητές. Παραλαμβάνω. Ο νόμος λέω της πολιτείας. Να κάνω μια απεργία μια μέρα. Ο νόμος της πολιτείας. Αφήστε με να καταλάβουμε, κάπου να καταλήξουμε. Μα ποιος νόμος της πολιτείας? Τόσα χρόνια δηλαδή δεν υπήρχαν νόμοι της πολιτείας. Ωραία. Ο νόμος λοιπόν της σημερινής πολιτείας λέει αυτό, ότι πρέπει οι καθηγητές να αξιολογούνται. Πώς εσείς θα λέτε όχι? 8-15 συμπράξεις καταργήθηκε. Ένας μεγάλος νόμος πολιτείας. Αλλά τότε υπήρχε ο. Ο Καραμαλής βέβαια, ο οποίος ήξερε τι θέλει ο λαός και πού πρέπει να σταματήσει, τι θέλει ο φοιτητής. Μα θέμα λαού είναι, δεν καταλαβαίνω τώρα τι λέτε. Θέλουμε να τα παιδιά μας να μάθουν καλύτερα γράμματα ή όχι? Όταν υπάρχει τέτοια μεγάλη γενικά, θα πρέπει ο υπουργός να καταλάβει και να μην προχωράει σε απειλές παύσεων, περικοπής μισθών, ή μη μονιμοποίηση των νεοδιοριζόμενων. Μα δεν μπορεί τι άλλο να κάνει για να επιβάλλει τον νόμο. Δηλαδή με το βούρδουλα. Πώς αλλιώς θα γίνει? Μα τι λέτε τώρα, αυτή τη δημοκρατία επαγγέλλεστε με το βούρδουλα? Όχι, ο βούρδουλας, ενώ ο νόμος το φέρνει το βούρδουλα. Αν εγώ δεν. Έρχεται ο βούρδουλας και μου λέει εμένα ότι άμα δεν κάνεις αυτό, τιμωρείσαι. Σε μένα ή σε σένα. Μα εδώ δεν κάνουμε κανονικό αδίκημα. Εδώ έχουμε το δικαίωμα. Μα δεν είναι αδίκημα. Σας ζητάει το απλούστατο, να αξιολογηθείτε. Ότι εμείς συμφωνούμε ότι μόνο ότι αυτή η αξιολόγηση εμείς δεν την αποδεχόμαστε και θέλουμε άλλα πράγματα. Συμφωνούμε ότι όποιος συνάδελφος θέλει να αξιολογηθεί για να προχωρήσει, για να γίνει διευθυντικός τέλεχος, να προχωρήσει. Με αυτούς τους όρους. Εμείς δεν είπαμε στον συνάδελφο ότι θα φέρουμε το δικό μας βούρδουλα, θα σε διαγράψουμε με το συνδικάτο ή θα κάνουμε κάποιες ποινές εναντίον σου αν αξιολογηθείς. Θέλει να γίνεις υποδιευθυντής, διευθυντής σχολικής μονάδας ή κάτι ανώτερο.
Βεβαίως, λοιπόν, κύριε Τσούχλο, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, νομίζω ότι προσπαθήσαμε να συνεννοηθούμε, δεν συνεννοηθήκαμε. Αυτό που καταλαβαίνουμε δηλαδή, είναι ότι τον νόμο δεν θα τον εφαρμόσετε. Πρώτον, ξεχάσαμε και την ελάχιστη βάση εισαγωγής, βέβαια. Έτσι. Αν θέλετε, μια από τις επόμενες ημέρες να συζητήσουμε και γι' αυτό. Αλλά νομίζω. Τραγικό γεγονός και μεγάλη αποτυχία της Υπουργού. Έχασε άλλο ένα στοίχημα. Να το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Πολύ ευχαρίστω. Εμείς δεν αρνούμαστε τίποτα. Αλλά. Άνω των 30.000 παιδιών θα τους απαγορευτεί να κάνουν μηχανογραφικό. Ωραία. Μέσα στην εβδομάδα θα ξαναμιλήσουμε και χαρά. Για τη βάση της εισαγωγής. Και να σας πω κάτι, πιθανώς θα υπάρχει απόφαση ΣΟΛΜΕ την Τετάρτη που θα έχουμε έτσι μια επίσημη απόφαση. Τότε μετά την Τετάρτη ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουχλή. Εντάξει, απλώς σας ενημερώνω ότι μάλλον Τετάρτη θα έχουμε πάρει και την ωραία. Απόφαση. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.